Με τη χάρη του Χριστού, αγαπημένα μου αδέλφια, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 312. Είναι συνέχεια το μάθημά μας, Σαμουήλ Β' βιβλίο και ΙΕ κεφάλαιο. Σελίς 312, ΙΕ κεφάλαιο, βιβλίων Σαμουήλ Β'. Μετά δε ταύτα, ετοίμασεν εις αυτόν ο Αβεσσαλόμ άμαξας και ύπους, πεντίκοντα και πεντίκοντα άνδρας, δια να τρέχω συν έμπροσθεν αυτού. Και σηκώνει το Αβεσσαλόμ πρωί και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης. Και όποτε της έχουν διαφοράν τεινά, ήρχε το προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν προς εαυτόν και έλεγε «Εκ ποίας πόλεως είσαι, ο δε απεκρίνωτο ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φιλής του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ, «Ιδέ, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούον σε από μέρους του βασιλέως». Έλεγε προς έτη ο Αβεσσαλόμ, «Τις να με διόριζε κριτήν του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ πας ώστις έχει διαφοράν η κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν». Και οπότε τις επλησίαζεν δια να προσκυνήσει αυτόν, ύπλωνε την χείρα αυτού και πίανεν αυτόν και φίλοι αυτόν. Και έκανε ο Αβεσσαλόμ κατά τούτων των τρόπων εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέαν διακρίσιν. Και υπέκλεπτεν ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Και εις το τέλος 40 ετών είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα, «Ας υπάγω παρακαλώ δι' να εκπληρώσω την ευχή μου, την οποία ευχήθην εις τον Κύριον εν Χεβρών. Διότι ο δούλος σου ευχήθη ευχήν, ότε κατόκι εν Γεσούρ εν Συρία, λέγον, εάν ο Κύριος με επιστρέψει το όντι εις Ιερουσαλήμ, τότε θέλω προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Ήπαγε εν ειρήνη, και σηκωθείς ή πήγαινε εις Χεβρών. Απέστειλεν δε ο Αβεσσαλόμ κατά σκόπους εις πάσας τας φυλάς του Ισραήλ, λέγον, καθώς ακούσετε την φωνήν της Άλπιγκος, θέλετε ή πει, ο Αβεσσαλόμ εβασίλευσεν εν Χεβρών. Και υπήγαν μετά του Αβεσσαλόμ 200 άνδρες εξ Ιερουσαλήμ και κλειμένοι και πήγαν εν τη απλότη αυτών και δεν ήξευραν ουδέν. Και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ Αχιτόφελ των Γιλονέων, των σύμβουλων του Δαβίδ εκ της πόλεως αυτού εκ Γιλό, ενώ προσέφερε τα θυσίας. Και η συνωμοσία ή το δυνατή, και ο λαός επληθύνεται αδιακόπως πλησίων του Αβεσσαλόμ. Ήλθε δε μηνυτής δια τον Δαβίδ λέγον, εκαρδία των αδρών του Ισραήλ εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ. Και είπε ο Δαβίδ προς πάντα στους δούλους αυτού τους μεθαυτού εν Ιερουσαλήμ, σηκώθητε και ας φύγομεν, διότι δεν θέλομεν δυνηθεί να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ. Σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει μας και σπρώξει το κακόν εφ' ημάς και πατάξει την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς το βασιλέα, «Εις πάνω ότι εκλέξει ο Κύριος μου ο βασιλεύς, ιδού η δούλη σου». Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος αυτού κατόπιν αυτού, και αφήκεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς, δια να φυλάτωσε τον οίκον. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο λαός κατόπιν αυτού, και εστάθησαν εις τόπον μακράν απέχοντα. Και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού, και πάντες οι χερεθέοι, και πάντες οι φελιθέοι, και πάντες οι γετθέοι, 600 άνδρες, οι ελθόντες ο πίσω αυτού από Γάθ, προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλέως. Τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐ των γετθέων, «Διατί έρχεσαι και εσύ με θυμών, επίστρεψον και κατοίκη μετά του βασιλέως, διότι είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου. Χθες ήλθες και σήμερα θέλω σε κάμινε περιπλανά σε με θυμών. Εγώ δε υπάγω όπου δυνηθώ. Επίστρεψον και λάβε και τους αδελφούς σου, έλεος και αλήθεια μετά σου». Ο δε Ιταΐ απεκρίθη προς τον βασιλέα και είπε, «Ζει Κύριος και ζει ο Κύριος μου ο βασιλεύς, όπου και αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θελείστε και ο δούλος σου». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ, «Ελθέ λοιπόν και διάβαινε». Και διέβη ο Ιταΐ ο Γεθθέος και πάντες οι άνδρες αυτού και πάντα τα παιδεία τα μεταυτού. Όλος δε ο τόπος έκλαιε με τα φωνής μεγάλης και διέβαινε πάσο λαός.
Διέβηκε ο βασιλεύς των χήμαρων των κέδρων, και πάσο ο λαός διέβη κατά την οδόν της ερήμου. Και ειδού προσέτει ο Σαδόκ και πάντες λεβείτε με ταυτού, φέροντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Θεού, έστησαν την κυβωτόν του Θεού. Ανέβη δε ο Αβιάθαρ, αφού ετελείωσε πάσο ο λαός διαβαίνων από τις πόλεως, και είπε ο βασιλεύς προς τον Σαδόκ, απόστρεψον την κυβωτόν του Θεού εις την πόλη, εάν ευρωχάριν στους οφθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάνει να επιστρέψω και να είδω αυτήν και το κατοικητήριον αυτού. Αλλά εάν είπε ούτω, δεν έχω ευαρέστησιν εισέ, ειδού εγώ ασκάμισε με ό,τι φανεί αρεστόν στους οφθαλμούς αυτού. Ο βασιλεύς είπε νέτι προς τον Σαδόκ τον Ιρέα, δεν είσαι εσύ ο βλέπων, επίστρεψον εις την πόλη εν ειρήνη, και Αχιμάας ο γιός σου και Ιωνάθαν ο γιός του Αβιάθαρ, οι δύο ιοί σας με θυμών. Ιδέτε, εγώ θέλω μένει στα σπεδιάδας της ερήμου έως σου έλθει λόγος παρημών δια να μη αναγγείλει. Ο Σαδόκ λοιπόν και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτόν του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Ο δε Δαβίδ ανέβαινε δια της αναβάσεως των ελαιών, αναβαίνουν και κλαίων, και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένην και περιπατών ανυπόδητος. Και πάσο λαός ο μεταυτού είχε νέκαστος και καλυμμένη την κεφαλή αυτού, και ανέβαινον πορευόμενοι και κλαίοντες, και παρήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, ο Αχιτόφελ είναι μεταξύ των συνωμοτών μετά του Αβεσσαλό. Και είπεν ο Δαβίδ, Κύριε δέο μέσου, διασκέδωσον την βουλήν του Αχιτόφελ. Και ότε ήλθεν ο Δαβίδ στην κορυφήν του Άρους όπου προσεκίνησε τον Θεόν, ιδού ήλθεν η συνάντηση αυτού Χουσαΐ ο αρχίτης, έχων διεσχισμένον τον χιτώνα αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, εάν διαβίσμετε μου, θέλεις βεβαίως είστε φορτίον επ' εμέ. Εάν όμως επιστρέψεις στην πόλη και είπες προς τον Αβεσσαλόμ, θέλω είστε δούλος σου βασιλεύ, καθώς εστάθην δούλος του πατρός σου μέχρι τούδε, ούτω θέλω είστε τώρα δούλος σου. Τότε δύνασε υπέρ εμού να ανατρέψεις την βουλήν του Αχιτόφελ, και δεν είναι εκεί μετά σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ιερείς. Πάνω ότι λοιπόν ήθελες ακούσει εκ του οίκου του βασιλέως, θέλησε να αγγείλει προς τον Σαδόκ και Αβιάθαρ τους ιερείς, και δού εκεί μετά αυτόν οι δύο ιοί αυτών, Αχιμάας ο του Σαδόκ και Ιωνάθαν ο του Αβιάθαρ, και δι' αυτόν θέλετε αποστέλει προς εμέ πάνω ότι ακούσετε. Και καθώς εισήλθεν εις την πόλη ο Χουσαΐ, ο φίλος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ ήλθε εις Ιερουσαλήμ. Τα πράγματα συνεχίζονται στη ζωή του Δαβίδ πλέον μετά τη μεγάλη του αμαρτία, δύσκολα. Και οι δυσκολίες ξεφυτρώνουν από εκεί που δεν μπορείς να τις υπολογίσεις. Τίποτα πια δεν είναι ασφαλές στη ζωή του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός πια δεν είναι ευμενής κατά πάντα στη ζωή και στην πορεία του Δαβίδ. Τα προβλήματα ξεφυτρώνουν ξαφνικά, πότε δεξιά, πότε αριστερά, και όπως είπε ο Λόγος του Θεού, μέσα, ο προφητικός Λόγος του Θεού με τον Άθαν τον προφήτη, μέσα από την οικογένειά του. Λίγο καιρό πριν, ο Αμνών εθανάτωσε την αδελφή του Αβεσσαλόμ και κόρη του Δαβίδ. Την εβίασε και την απέστειλε εντελώς ατιμασμένη, με αποτέλεσμα ο αδελφός του Αβεσσαλόμ, με μίσος μεγάλο και πανουργία μεγαλύτερη, την εφώνευσε τον Αμνών. Έμεινε 3 χρόνια εξόριστος, επανήλθε, στην καρδιά του όμως τώρα είχε μεγαλύτερα σχέδια. Το πρώτο του σχέδιο ήταν να φωνευθεί ο Αμνών, και τα κατάφερε. Και τα κατάφερε γιατί ο Θεός δεν το εμπόδισε το κακό αυτό. Το είδε, γιατί γνώριζε την καρδιά του Αβεσσαλόμ, αλλά δεν το εμπόδισε. Τώρα δεύτερο σχέδιο, χειρότερο του πρώτου, επεξεργάζεται στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, πάλι με πανουργία, πάλι με πονηριά,
και ιδιαιτέρως πάλι χωρίς να ρωτήσει το Θεό και χωρίς να ζητήσει από το Θεό οδηγία. Ο Αβεσσαλόμ πια έχει ξεφύγει τελείως από το θέλημα του Θεού και είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος ξεφύγει από το φόβο του Θεού, τότε γίνεται επικίνδυνος και για το έργο του Θεού. Στην καρδιά του λοιπόν έχει ανέβει μια επιθυμία και έχει πραγματοποιηθεί, έχει μέσα στην καρδιά του σταθεί ένα σχέδιο πώς θα καταφέρω να γίνω βασιλιάς στη θέση του βασιλιά. Πώς θα καταφέρω να βγάλω το Δαβίδ και από το βασίλειο αλλά και από τη ζωή αυτή. Παράξενο πράγμα, αλλά μίσος το οποίο προήλθε από τη φιλοδοξία ανέβηκε στην καρδιά του Αβεσσαλόμ και πολύ προσεκτικά σχεδίασε. Αφού λοιπόν επανήλθε στην Ιερουσαλήμ και αφού λησμόνησε ο Δαβίδ το θάνατο του Αμνών και τον προσέγγισε και τον φίλησε τον Αβεσσαλόμ, συγχωρώντας κατά πάντα όλα όσα είχε κάνει, ο Αβεσσαλόμ άρχιζε σιγά σιγά να βάζει σε ενέργεια το σχέδιο. Δεν βιαζόταν καθόλου. Η προετοιμασία κράτησε 4 χρόνια. 4 ολόκληρα χρόνια. Ο Αβεσσαλόμ, αφού καταρχάς ετοίμασε άμαξες και ύπους για τον εαυτό του και 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του, έκανε δηλαδή μία συνοδεία ώστε να διακρίνεται ανάμεσα στο λαό και να υψώνεται στα μάτια σαν γιος του βασιλιά, άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζει το σχέδιό του προσπαθώντας να κάνει οπαδούς, να κλέψει καρδιές του λαού Ισραήλ υπέρ αυτού εναντίον του Δαβίδ. Το οποίο δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί απευθυνόταν σε ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούσαν κάτι και φοβόνταν ή εν τέλει δεν το απελάμβαναν και το διεκδικούσαν από το βασιλιά, διεκδικούσαν το δίκιο τους. Αυτοί οι άνθρωποι που διεκδικούν το δίκιο τους με κάθε τρόπο, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι στερεωμένοι στην αλήθεια και στην αγάπη, στο θέλημα του Θεού. Όταν διεκδικείς πάση θυσία το αίτημά σου, χάνεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό, αδελφοί, που βέβαια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας το αποκάλυψε, μας το φανέρωσε και μας το δίδαξε. Καλύτερα, λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, να χάνεις, να δίνεις, παρά να παίρνεις. Ο άνθρωπος του Θεού δεν διεκδικεί, αλλά εκζητεί από το Θεό. Δεν διεκδικεί από τους ανθρώπους, αλλά εκζητεί από το Θεό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος του Θεού διεκδικεί με πείσμα από τους ανθρώπους και θα απογοητευθεί, γιατί ο Θεός δεν θα το επιτρέψει για να τον βοηθήσει να ταπεινωθεί, και θα απογοητευτεί και αν δεν ταπεινωθεί και δεν μετανοήσει και δεν επιστρέψει, τότε κινδυνεύει και η ψυχή του. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν, γνωρίζοντας τις αδυναμίες της καρδιάς των ανθρώπων, ότι θέλουν να ακούνε λόγια κολακευτικά και ευνοϊκά για αυτούς, στεκόταν εκεί στην πύλη που μαζεύονταν ο λαός Ισραήλ από όλες τις φυλές και από όλα τα όρια της γης Ισραήλ για να πάνε να κριθούν ενώπιον του βασιλιά για κάποιο ζήτημά τους, και εκεί ο Αβεσσαλόμ με κολακευτικά λόγια τους πλησίαζε και τους έλεγε: «Πες μου την υπόθεσή σου, από πού είσαι, από αυτόν τον τόπο, πες μου την υπόθεσή σου». Την έλεγαν και λέει: «Σωστά είναι τις πως τα λες, δίκιο έχεις».
αλλά δεν υπάρχει και κανένας από μέρος του βασιλιά να σε δικαιώσει. Αν όμως, προχώραει και περαιτέρω, ήμουνα εγώ κριτής, αλλά ποιος να με βάλει, αμέσως θα σε δικαίωνα. Με αυτό τον ευτελή τρόπο πλησίαζε ο Αβεσσαλόμ το λαό Ισραήλ και κατάφερνε να κλέβει τις καρδιές των ανθρώπων, πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα μόνο ο διάβολος το κάνει, με τα ψέματα, με τις κατηγόριες, αυτή είναι η δουλειά του, ενώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν θέλει να κλέψει την καρδιά των ανθρώπων, αλλά θέλει να την κερδίσει με αγάπη και αλήθεια. Το κλέψιμο είναι με ψέμα και με δόλο, χωρίς αλήθεια. Το να κερδίσει την καρδιά του ανθρώπου, όπως ο Χριστός κάνει, είναι με αγάπη και με αλήθεια. Τα κατάφερε όμως ο Αβεσσαλόμ. 4 ολόκληρα χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Κάθε πρωί με μεγάλη επιμέλεια σηκωνόταν πολύ πρωί για να κάνει αυτό το έργο, όπως το είχε καταλάβει και το είχε συνειδητοποιήσει ότι θα έχει αποτέλεσμα, και έβλεπε τα αποτελέσματα. Απέκτησε δικούς τους ανθρώπους σε όλη τη γη Ισραήλ. Απέκτησε ανθρώπους ορκισμένους σε αυτόν, κατασκόπους, οπαδούς. Και όταν έφτασε η αρμόδιος ημέρα όπου θεώρησε ότι τώρα μπορεί να πετύχει, με την πανουργία του, τις επιδιώξεις του, πάλι με ψέματα, οικοδομεί εντελώς το ψέμα ο Αβεσσαλόμ. Βέβαια δεν ξέρει ότι το τέλος όλης αυτής της επιχείρησης θα είναι ο θάνατος και η απώλειά του. Δεν το υπολογίζει. Τόσο θα έχει προετοιμάσει όλα για να βρεθεί μπροστά σε θρίαμβο βασιλιάς χωρίς διεκδικητή, χωρίς ανταγωνιστή. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο θρίαμβος του ασεβούς, λέει η Γραφή και είναι βέβαιον αυτό, είναι βραχυχρόνιος, ολιγοχρόνιος. Δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ο ασεβής, ο πανούργος. Ο Θεός υπομένει, περιμένει, αλλά στο τέλος επεμβαίνει. Μάλιστα υπάρχει ένα εδάφιο που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το διαβάσουμε στον Εκκλησιαστή, στο σελίδα 613, ήττα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Είναι ένα αληθινό αλλά και φοβερό εδάφιο, μια μεγάλη αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν από το ήττα 11. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης παρακυρίου δεν εκτελείται ταχαίως, Θεός δηλαδή έχει αποφασίσει, υπάρχει απόφαση Θεού να ενεργήσει κατά του πονηρού έργου, αλλά επειδή είναι μακρόθυμος, βραδύνει, δεν εκτελείται ταχαίως, όμως αυτό δια τούτο η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις το να πράττει το κακόν. Επειδή δεν βλέπει την ανταπόδοση του Θεού, επειδή ο Θεός μακροθυμών βραδυπορεί, η καρδία των ανθρώπων είναι έκδοτος, δηλαδή με όλη την καρδιά τους οι άνθρωποι πράττουν το κακό. Γιατί δεν βλέπουν την επέμβαση του Θεού. Δεν βλέπουν να ενεργεί ο Θεός όπως είναι γεγραμμένο και υπόσχεται ότι σε μέ ανήκει η εκδίκηση. Δεν βλέπουν την εκδίκηση του Θεού. Και μη βλέποντας οι άνθρωποι το Θεό να επεμβαίνει με κρίση προς δικαιοσύνη, τόσο πιο πολύ εκχαίουν την καρδιά τους, στρέφουν την καρδιά τους προς το κακό.
Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν, όταν κατάλαβε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ότι τώρα μπορεί να επαναστατήσει, πάλι με πονηριά ψάχνει να βρει τον Δαβίδ και να του ζητήσει άδεια με εντελώς ψέμα να πάει στην Χεβρόν για να κάνει θυσία, καθώς είπε γιατί είχε μέχρι τότε κάνει όρκο και υπόσχεση και ευχή ενώπιον του Θεού ότι αν ο Θεός τον επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, τότε θα κάνει θυσία στη Χεβρόν που ήταν και η γενέτειρα πατρίδα του. Εκεί είχε γεννηθεί ο Αβεσσαλόμ. Όμως τώρα έχει βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Και είναι θαυμαστό πως δεν χάνει ούτε λεπτομέρεια. Ό,τι έχει αποφασίσει, ό,τι έχει σκεφτεί και το ενεργεί, πραγματοποιείται. Ευωδώνεται. Επιτυγχάνει. Επαναλαμβάνω όμως ότι εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος της υποθέσεως. Το τέλος της υποθέσεως έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Μάλιστα ο Δαβίδ έχει έναν ψαλμό που λέει ότι η καρδιά μου στενοχωριέται και έχασα την πίστη μου, μη βλέποντας την τιμωρία των ασεβών, αλλά την ευόδοση των ασεβών. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Ενώ εγώ περπατούσα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μου πηγαίναν καλά τα πράγματα. Αυτοί που δεν περπατούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όλα τους πηγαίνανε καλά. Και ομολογεί, λέει, κόντεψα να χάσω την πίστη μου. Μέχρι ότου όμως πήγα στο αγιαστήριο του Θεού. Και αυτή είναι η λύση. Μέχρι ότου πλησίασα το Θεό. Γιατί ο μόνος ο οποίος μπορεί να μου απαντήσει είναι ο Θεός. Να μου εξηγήσει και να μου διευκρινίσει, να μου διελευκάνει τις απορίες μου. Μόνο ο Θεός μπορεί. Και πήγα στο αγιαστήριο και ο Θεός εις απάντηση της απορίας μου που κόντευε να με γκρεμίσει, μου έδειξε τα τέλη των ασεβών. Ευωδώνονταν μέχρι κάποια στιγμή που έπεσαν και δεν ξανασηκώθηκαν. Σε αντίθεση με το δίκαιο που έπεφτε, αλλά ο Θεός τον σήκωνε. 7 φορές πέφτει ο δίκαιος, 7 φορές ο Θεός τον σηκώνει. Μία φορά πέφτει ο ασεβής και συντρίβεται. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο άδικος, ο ασεβής, δεν έχει καλό τέλος. Ενώ ο δίκαιος και λάθη να κάνει, ο Θεός είναι μαζί του. Και αυτό είναι το μυστικό, αδελφοί, ο Θεός να είναι μαζί μας. Και είναι μαζί μας μόνο όταν και αφού κάνουμε λάθη, μετανοούμε άμεσα. Συντρίβεται η καρδιά μας, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και δεν επιμένουμε στα λάθη μας, αλλά εξομολογούμενοι στο Θεό παρετούμεθα από τα λάθη μας και ο Θεός μας ελέει. Αυτό είναι όλο το μεγάλο μυστικό. Έκανες λάθος, δεν συμβαίνει τίποτα. Αρκεί να το εξομολογηθείς στον Κύριο, να το ομολογήσεις στο Θεό, να το εγκαταλείψεις και το έλεος του Θεού θα έρθει στη ζωή σου. Και όταν λέμε ότι το έλεος του Θεού θα έρθει στη ζωή σου, δεν θέλει τίποτα άλλο ο άνθρωπος από το έλεος του Θεού. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν πήγε στη Χεβρόν, έστειλε κατά σκόπου σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ, του Ισραήλ, και τους είπε ότι θα ακούσετε να σαλπίζει σάλπιγγα όπου και να είσαστε, να ξέρετε ότι ο Αβεσσαλόμ βασίλευσε στη Χεβρόν. Κάλεσε και 200 Ισραηλίτες από τα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι πήγανε για τη θυσία, αλλά δεν ήξεραν για το σχέδιο. Βρέθηκαν μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβουν.
Από εδώ και πέρα όμως τώρα αρχίζουν και δοκιμάζονται οι καρδιές των ανθρώπων. Γιατί πρέπει τώρα οι άνθρωποι σε τέτοιες καταστάσεις να πάρουν θέση. Να σκεφτούν, πιο σωστά να προσευχηθούν και να αποφασίσουν. Τώρα τι θα κάνουν. Από μια μεριά υπάρχει ο Δαβίδ, ο οποίος προβαίνει εξασθενούμενος τώρα, και από την άλλη μεριά υπάρχει ο Αβεσσαλόμ, ο οποίος προβαίνει κρατεούμενος. Ήλθε μηνυτής στο Δαβίδ και του είπε: «Η καρδιά των ανδρών του Ισραήλ εστράφησαν, οι καρδιές εκατόπιν του Αβεσσαλόμ». Πριν από χρόνια ο Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος και ο Σαούλ εξασθενούμενος. Τώρα αντεστράφησαν τα πράγματα. Αντεστράφησαν τα πράγματα, αλλά το ζήτημα είναι η αιτία των πραγμάτων. Ο Θεός τι λέει και ο Θεός τι θα κάνει στο τέλος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος πηγαίνει με αυτόν που φαίνεται ότι αυξάνει. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός πηγαίνει έτσι όπως τον οδηγεί. Ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει έτσι πως τον οδηγεί ο Θεός. Σύμφωνα με την οδηγία του Θεού. Μπορεί να υπάρξει κρατέωσης, αλλά να στηρίζεται πάνω στο ψέμα. Πάνω στην πανουργία όπως τώρα με τον Αβεσσαλόμ. Αυτό θα φτάσει σε απώλεια. Μπορεί να υπάρχει εξασθένησης, όπως του Δαβίδ τώρα, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με αυτό που επιτρέπει ο Θεός και με τη δοκιμασία που επιβάλλει ο Θεός. Και το τέλος θα είναι ευλογία. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να αποφασίζει πού θα πάει. Δεν είναι εύκολο. Και όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και επικίνδυνο. Εάν μάλιστα η επιλογή του είναι κατά την όψιν, τότε είναι θανατηφόρο. Αν η επιλογή του είναι διαπίστεως στο Λόγο του Θεού, στις ενέργειες του Θεού, τότε η επιλογή του θα είναι θρίαμβος. Δεν είναι για τον χριστιανό να πηγαίνει με τον νικητή, όπως λένε οι άνθρωποι. Για τον χριστιανό είναι να πηγαίνει με το Θεό. Όπου φυσάει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός ξέρει να κλείνει πόρτα και να μην ανοίγει και να ανοίγει πόρτα και να μην κλείνει. Πάντως τώρα όλοι θα βρεθούν σε μία δύσκολη στιγμή απόφασης. Ο Δαβίδ γκρεμίζεται και ο Αβεσσαλόμ υψώνεται. Το χειρότερο είναι το συναίσθημα. Το σημαντικότερο είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Οι ενδείξεις του Πνεύματος του Αγίου. Οι φανερώσεις. Οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Με τον Αβεσσαλόμ προσκολάται και ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο λαό Ισραήλ, ο Αχιτόφελ, όπου κατ' εκείνες τις ημέρες θεωρείτο ότι όπως και όταν συμβούλευε ο Αχιτόφελ ήταν σαν να μιλούσε ο Θεός. Ο Αχιτόφελ ήταν ο παππούς της Βηθσαβέε, της γυναίκας με την οποία ο Δαβίδ έκανε τον Σολομώντα. Πολλοί ισχυρίζονται, μελετητές, ότι μπορεί να είχε χαλάσει και η καρδιά του με τον Δαβίδ εξαιτίας των γεγονότων
και, του δεσμού που δημιουργήθηκε του Δαβίδ με τη Βηθσαβέ, η οποία ήταν πολύ μικρή κοπέλα, καθώς λέγεται ιστορικά, σε σχέση με την ηλικία του Δαβίδ. Εγγονή του Αχιτόφελ, κόρη του Ελιάμ. Ο Αχιτόφελ ήταν μεγαλύτερος από τον Δαβίδ πολύ. Η Βηθσαβέ ήταν μικρότερη πολύ από τον Δαβίδ. Δεν μας λέει όμως ο Λόγος του Θεού ποια ήταν η αιτία που ένας τόσο σοφός άνθρωπος πήρε λάθος απόφαση. Το να πάρει κάποιος λάθος απόφαση, όποιος και να είναι αυτός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε λάθος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, του οποίου η συμβουλή έμοιαζε με συμβουλή Θεού, με γνώμη Θεού, πώς έκανε ένα τόσο μεγάλο λάθος και προσκολήθηκε στον Αβεσσαλόμ? Δεν μας φανερώνει η Γραφή, αλλά είναι πραγματικά άξιον περιεργίας. Αν το συνδυάσουμε βέβαια με το γεγονός ότι ήταν παππούς της Βηθσαβέ, θα υποψιαστούμε κάτι, αλλά δεν είναι βέβαιο, γιατί δεν είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Πάντως είναι άξιον περιεργίας. Πώς έκανε ένα τόσο μεγάλο λάθος? Απ' την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει άλλη άποψη, ότι πήγε να συμβουλεύσει τον Αβεσσαλόμ, γιατί ήταν και σύμβουλος του Δαβίδ, όπου συμβουλεύοντας τον Αβεσσαλόμ πραγματικά θα τον έφερνε σε θρίαμβο. Αν υπάκουε στην συμβουλή του Αχιτόφελ ο Αβεσσαλόμ, θα είχε κατασυντρίψει τον Δαβίδ. Αλλά όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Αχιτόφελ, του οποίου η συμβουλή ήταν σαν φωνή Θεού, και ότι ό,τι αν συμβούλευε τον Αβεσσαλόμ θα ήταν καταστροφικό για αυτόν, ο Δαβίδ προσευχήθηκε στο Θεό και λέει: «Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Κάμε η βουλή του Αχιτόφελ να μην φανεί σοφή στα αυτιά του Αβεσσαλόμ, γιατί αλλιώς χάθηκα». Η ελπίδα του στράφηκε στο Θεό του Δαβίδ. Ο Αχιτόφελ είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη γνώμη του και είχε δίκιο σε αυτό. Αλλά ο Θεός ξέρει και διασκεδάζει τις βουλές των σοφών και των συνετών υπέρ των πιστών και των δίκαιων. Να το ξαναπώ αυτό. Όσο και σοφία, ισχύ και εξουσία να έχει ένας άνθρωπος στον κόσμο αυτό, δύναμη, ό,τι και να έχει, όταν στέκεται απέναντι στον άνθρωπο του Θεού, αποκλείεται να πετύχει, γιατί αυτός που υπερασπίζεται τον άνθρωπο του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι αυτό που είπε αργότερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: «Ιδού σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Του στέλνει για να καταφαγωθούνε? Ποιο πρόβατο μπορεί να τα βάλει με τον λύκο? Τι πιθανότητες υπάρχει το πρόβατο να νικήσει το λύκο? Η απάντηση είναι καμία. Τα πράγματα όμως μεταβάλλονται άρδιν όταν σκεφτούμε ότι το πρόβατο έχει ποιμένα. Και όταν ο ποιμένας σταθεί, ο καλός ο ποιμένας σταθεί υπερασπιστής του προβάτου, ο λύκος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, φεύγει κατησχημένος. Ο Αβεσσαλόμ βρήκε τον πιο σοφό άνθρωπο, ο Δαβίδ όμως είχε το Θεό μαζί του.
η συμβουλή του Αχιτόφελ θα επηρέαζε καταλυτικά υπέρ θριάμβου του Αβεσσαλόμ, η βοήθεια του Θεού όμως θα είναι τιμωτάτη και θα επέμβει, θα ενεργήσει ο Θεός υπέρ του Δαβίδ. Όμως αυτή η δοκιμασία στις καρδιές των ανθρώπων να επιλέξουν ανάμεσα στον Δαβίδ που πέφτει και στον Αβεσσαλόμ που αυξάνει, είναι τώρα μπροστά σε κάθε άνθρωπο. Ο Δαβίδ όταν άκουσε ότι ο Αβεσσαλόμ έρχεται από τη Χεβρόν με πλήθος στρατού, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, πήρε όσους ανθρώπους ήταν αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι σε αυτόν και έφυγε, και για να φυλάξει τον εαυτό του και τους ανθρώπους του, αλλά μ' αρέσει που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μην πατάξει την πόλη, την Ιερουσαλήμ, ο Αβεσσαλόμ εν στόματι μαχαίρας, και έτσι εγκαταλείπει. Αλλά ο Κύριος μας το λέει, στον πονηρό άνθρωπο μην αντιστέκεσαι, φύγε. Ο σοφός άνθρωπος βλέπει το κακό και φεύγει. Δεν είναι πολεμιστής ο άνθρωπος του Θεού. Αντιθέτως, ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Όπως δεν διεκδικεί το δίκιο του, δεν μάχεται κιόλας, γιατί γνωρίζει ότι τις μάχες του θα τις κάνει ο Θεός. Μόνο όταν πέσει ο άνθρωπος του Θεού, τσακώνεται, θυμώνει, αγριεύει και διαπληκτίζεται. Εάν στέκεται στην παρουσία του Θεού έτσι όπως τον θέλει ο Θεός, υπομένει, ταπεινώνεται, στρίβει και φεύγει, όπως έκανε ο Δαβίδ. Εκείνη την περίοδο, αφού πήγαν μαζί του οι Χερεθαίοι, οι Φελεθαίοι, υπήρξαν και οι Γεθαίοι που ήταν οι Φιλιστέοι. Και ο Γεθαίος ήταν Φιλιστέος, ο οποίος όμως είχε προσκοληθεί στο λαό Ισραήλ, είχε πιστέψει στο Θεό, ήταν προσήλυτη. Και δεν είχαν πολύ καιρό που είχαν προσκοληθεί στο λαό Ισραήλ. Όταν τον είδε ο Δαβίδ, του είπε, «Εσύ ακόμη δεν ήρθες, είσαι ξένος, μην έρχεσαι μαζί μου και διακινδυνεύεις». Έχει ένα ωραίο πνεύμα, πάντοτε είχε ένα ωραίο πνεύμα ο Δαβίδ σε όλη του τη ζωή, και βεβαίως αυτό εξαρτάτο και οφειλόταν από την καρδιά του που ήταν κατά την καρδία του Θεού. «Μη διακινδυνεύεις μαζί μου, εσύ τώρα ήρθες, δεν κινδυνεύεις από τον Αβεσσαλόμ. Εάν μείνεις στα Ιεροσόλυμα, δεν κινδυνεύεις. Αν έρθεις μαζί μου, κινδυνεύεις. Γιατί εγώ θα πάω όπου βρω, θα κάνω ό,τι μπορέσω». Ωραίο είναι το πνεύμα αυτό του Δαβίδ. Καλόν θα ήταν μαζί, να ήταν μαζί του, γιατί θα ήταν άλλοι 600 άντρες στο στρατό του Δαβίδ. Αλλά δεν σκέφτεται το δικό του το καλό, σκέφτεται το καλό του Φιλιστέου που προσιλητίστηκε, που έλαβε και αυτός τη γνώση και την πίστη του αληθινού Θεού και του Λόγου του Θεού. «Επειδή δεν κινδυνεύεις στην Ιερουσαλήμ, μην έρχεσαι μαζί μου. Αντιθέτως, αν έρθεις μαζί μου θα είσαι σε κίνδυνο». Αλλά ο Ιταΐ, ο Γεθαίος, έχει ένα πνεύμα, θα λέγαμε, Καινής Διαθήκης. Απαντάει, «Ζει Κύριος και ζει και ο βασιλιάς μου. Όπου αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θα είναι και ο δούλος σου, εγώ». Αυτό που λέμε στο Χριστό ή πρέπει να λέμε στο Χριστό. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον Χριστό είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, γιατί είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και ο Ιταΐ, με έμπνευση Θεού πιστεύω, γιατί του βγήκε πολύ καλό στη συνέχεια,
Αλλά δεν το έκανε για το καλό του. Το έκανε από αγάπη για τον Δαβίδ και τον βασιλιά, αλλά και το Θεό. Γιατί είχε καταλάβει ότι ο Θεός αγαπούσε τον Δαβίδ. Δηλαδή προτίμησε κίνδυνο και ζημιά και θάνατο ακόμη, είτε η ζωή είτε η θάνατον, εγώ θα μείνω μαζί σου. Αυτή είναι η απόφαση του θανάτου, για την οποία ο Απόστολος Παύλος με τόσο πολύ έμφαση μιλάει, ότι πήραμε την απόφαση του θανάτου και αποφασίσαμε να μην στηριζόμαστε στον εαυτό μας, αλλά να ελπίζουμε στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Δηλαδή αυτή την απόφαση ο Θεός τη βλέπει και ευαρεστείτε ιδιαίτερα. Ποια απόφαση? Θα είμαι μαζί σου, θα σε δοξάζω, θα σε ακολουθώ Κύριε, ό,τι και αν γίνει στη ζωή μου. Πολύ ευαρεστείτε ο Θεός αυτό. Δεν θα είμαι μαζί σου για να με ευλογήσεις. Ούτε έρχομαι για να απολαμβάνω την ευνοιά σου, αλλά είμαι μαζί σου γιατί σ' αγαπώ και έρχομαι σε σένα γιατί με ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Και αν όλα γκρεμίσουνε, εγώ εσένα θα ακολουθήσω. Δεν είναι εύκολη η απόφαση, αλλά απόφαση καρδιάς, ψυχής. Δεν είναι εύκολη η απόφαση του θανάτου. Είτε εις ζωήν είτε εις θάνατον, όπου είσαι εσύ θα είμαι και εγώ. Και αυτό βέβαια το λέει και ο Χριστός. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Και όποιος εμέ υπηρετεί, τούτον θέλει τιμήσει ο πατήρ. Θα πάνε μαζί. Και ο Δαβίδ ακούγοντας αυτή την απόφαση και βλέποντας αυτή την απόφαση του Φιλιστέου, του Ιταΐ, του Γετθαίου, του είπε καλώς, έλα. Πολύ σοβαρή απόφαση μέσα σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία στην οποία βρίσκονται όλοι, και ο Ιταΐ ο Γετθαίος. Μαζί του ήρθαν και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ, οι δύο ιερείς, οι οποίοι πήραν και την κιβωτό και είπαν θα φύγουμε μαζί σου. Πάλι όμως το ωραίο πνεύμα του Δαβίδ δεν ζητάει τα δικά του, αλλά τα του Θεού και τα των αδελφών του. Δεν ζητάει, βεβαίως να έρθει μαζί θα έλεγα εγώ. Η κιβωτός της Διαθήκης, ο Θεός, και ο Σαδόκ και ο Ιβιάθαρ οι ιερείς. Βεβαίως, αφού θέλουν κιόλας, ποιος θα τους εμποδίσει? Ο Δαβίδ όμως είναι σοφός άνθρωπος και πιστός άνθρωπος. Δεν έχει τη σοφία την ανθρώπινη που είναι μακριά από τη σοφία του Θεού, αλλά απαντάει και λέει μείνετε εκεί που πρέπει να είσαστε, στην Κιβωτό που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εσύ είσαι ιερεύς, εσύ είσαι ο βλέπων, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Η Κιβωτός Διαθήκης εκεί πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να έρχεται μαζί μου, εγώ πρέπει να πηγαίνω σε αυτήν. Και αν ευαρεστηθεί ο Θεός σε μένα, θα με επιστρέψει. Δεν θα τη φέρω εγώ μαζί μου, αλλά εάν ο Θεός ευαρεστηθεί, εμένα θα πάει σε αυτήν. Στην Κιβωτό της Διαθήκης, στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών. Εάν όμως δεν ευαρεστηθεί, ιδού εγώ, ας κάνει ό,τι θέλει.
και εδώ η απόφαση του θανάτου. Ό,τι θέλει στη ζωή μου ας κάνει ο Θεός. Εάν ευαρεστηθεί θα με ευλογήσει. Αν δεν ευαρεστείτε σε μένα ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ όμως θα λατρεύω τον Κύριο. Εγώ όμως θα εξητώ το πρόσωπο του Κυρίου. Και έτσι αφού απομακρύνθηκαν και έμεινε ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, βγήκαν έξω από την πόλη, στο τελευταίο σπίτι θα έλεγα, και εκεί κλαίγοντας ο Δαβίδ, ανυπόδητος, άρχισε να προχωράει στην έρημο μαζί με το λαό μαζί του, το λιγοστό, που και αυτοί κλαίγοντας προχωρούσανε. Εκεί τους πλησίασε ένας φίλος, καλός φίλος του Δαβίδ, ηλικιωμένος, ο Χουσαΐ, ο Αρχίτης, ο οποίος είχε διεσχισμένον τον χιτώνα του και χώμα στην κεφαλή του ένδειξη ταπείνωσης και του είπε «έρχομαι μαζί σου». Με το ίδιο όμως ωραίο πνεύμα ο Θεός να μας διδάξει αυτό το πνεύμα, γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος προς διδασκαλία. Με το ίδιο πνεύμα τι είδε μπροστά του ένα γέροντα άνθρωπο, ο οποίος ήταν φίλος του και με πολύ αγάπη λέει «θα έρθω κι εγώ μαζί σου». Και ο Δαβίδ του λέει «πού θα πας γέρος άνθρωπος, φορτίο θα είσαι σε εμάς, αλλά και ταλαιπωρία σε σένα θα είναι και είσαι και σοφός». Και μια ελπίδα ανέβηκε στην καρδιά του. Μείνε και υπηρέτησε τον Αβεσσαλόμ. Μήπως ο Θεός σου δώσει σοφία και επέμβει ώστε την συμβουλή του Αχιτόφελ να μην την κάνει αποδεχθεί ο Αβεσσαλόμ με τη δική σου συμβουλή. Αποδέχεται τη φιλία του, την εύνοιά του και τη βοήθειά του, αλλά δεν τον παίρνει στην ταλαιπωρία του. Αντιθέτως βλέπει ότι αν παραμείνει στην Ιερουσαλήμ μπορεί να είναι και μεγάλη βοήθειά του, που στην πραγματικότητα υπήρξε. Και έτσι ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, διωγμένος, ταπεινωμένος, θα τολμούσα να πω εξευτελισμένος από τον ίδιο το γιο του, από τα ίδια τα παιδιά του, αφήνοντας τις 10 γυναίκες να φυλάνε το παλάτι, φεύγει χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, φεύγει διωγμένος, χωρίς δυνάμεις, αλλά με την καρδιά του αφιερωμένη στο Θεό. Ο Θεός θα είναι μαζί του. Ο Θεός θα είναι μαζί του. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, να μην λογαριάζουμε τις ενέργειες των ανθρώπων, αλλά στη ζωή μας να λογαριάζουμε πάντοτε το θέλημα του Θεού. Ταπεινωμένος πολύ, εξευτελισμένος, χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία, μόνος του. Διωγμένος, πάει χωρίς να ξέρει πού πάει, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει, χωρίς να ξέρει τι θα κάνει. Δεν πάει με ελπίδα θριάμβου, πάει με φόβο θανάτου. Αλλά μέσα σε αυτή την απελπισία του, και αυτό είναι το μυστικό του, που να γίνει και δικός μας, και δικό μας μυστικό, μέσα στην οποιαδήποτε ταλαιπωρία μας να μένουμε στο θέλημα του Θεού
ελπίζοντας μόνο στο Θεό και περιμένοντας τις επεμβάσεις και τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο Δαβίδ, ούτε σε πόσο καλή θέση είναι ο Αβεσσαλόμ. Καμία σημασία δεν έχει αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι σκέφτεται ο Θεός για αυτούς τους δύο, για αυτά τα δύο στρατόπεδα, που το ένα στηρίζεται στην αμαρτία, το ανερχόμενο, το κρατεούμενο, ο Αβεσσαλόμ, στο ψέμα, στην αδικία, στην πανουργία, και το άλλο στηρίζεται στην ταπείνωση, αλλά και στη χάρη, στην ελπίδα για τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αυτά μας τα λέει η Γραφή, αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας όλα θα τα ζήσουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, πολύ μεγάλη σημασία είναι, σε τέτοιες καταστάσεις, ποιο στρατόπεδο επιλέγεις. Αν δεν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ποιο στρατόπεδο επιλέγεις. Το ένα στρατόπεδο θα σε φέρει σε γκρέμισμα και σε απώλεια, το δυνατό στρατόπεδο. Το άλλο στρατόπεδο του Δαβίδ, το αδύνατο, θα σε φέρει σε θρίαμβο και σε ευλογία. Δοκιμάζονται όλες οι καρδιές και του Δαβίδ. Ο Αβεσσαλόμ απέτυχε τελείως, πάει, τέλειωσε ο Αβεσσαλόμ. Φαίνεται πετυχημένος, αλλά είναι τελειωμένος. Αλλά δοκιμάζονται όλες οι άλλες καρδιές. Πάντοτε σε μία διαφορά και σε μία διαμάχη δοκιμάζονται όλες οι καρδιές. Και ο Χριστός λέει, μακάρι η ειρηνοποιή. Ο ειρηνοποιός είναι αυτός που τελικά θα κερδίζει την εύνοια του Θεού. Έστω και σε καταστάσεις δυσκολίας και ταλαιπωρίας. Ο δίκαιος και ο ειρηνοποιός. Γι' αυτό ο Θεός μας προτρέπει μέσα από το Λόγο Του. Μη βλέπεις το φαινόμενο, γιατί ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, αλλά την καρδιά βλέπει. Και ο Θεός δεν είναι με αυτόν που φαίνεται, αλλά με αυτόν που αγαπάει το Θεό και δεν φαίνεται. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας υπάρχει αυτό το δίλημα της εκλογής. Να εκλέξεις το τίμιον και να απορρίψεις το αχρίον με παρησία. Και τότε ο Θεός και αποκαθιστά, αλλά και κάνει τον άνθρωπο αυτό σαν το στόμα του. Δεν είναι εύκολο να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον. Είναι δύσκολο. Αλλά όμως μόνο ο Θεός μπορεί, αλλά και εμείς όταν η καρδιά μας εκλέγει τη δικαιοσύνη του Θεού. Το τίμιον είναι το δίκαιον και το αχρίον είναι το άδικο. Κανένας που αδίκησε δεν ευεργετήθηκε. Δεν πήγε καλά στη ζωή του. Κανένας. Εκτός αν πρόλαβε και μετενόησε. Το άδικο δεν το αγαπάει ο Θεός. Το δίκαιο αγαπάει ο Θεός. Αλλά το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδελφοί. Δεν είναι απλό να εκλέγουμε το τίμιο και να απορρίπτουμε το αχρίο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί είναι όμως απαραίτητο. Αμήν.